Θα καλημερίσω την κυρία Μαρία Μαρή για την συνέχεια, αρχαιολόγος η κυρία Μαρία Μαρή και υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο Ηράκλειο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία. Τελειώνει όλη αυτή η προεκλογική περίοδος και πάμε στις κάλπες την Κυριακή, αλλά είναι και μια ανάσα και για εσάς, για να λέμε τώρα και το στραβό το δίκιο, γιατί δύο εκλογικές αναμετρήσεις δεν είναι και εύκολο να βγούνε. Όχι, δεν είναι εύκολο. Ήταν και οι δύο περίοδοι και οι δύο φάσεις, οι προεκλογικές, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι, φάσεις, λοιπόν, ήταν ιδιαίτερα επίπονες και κοπιαστικές, η αλήθεια είναι αυτές, αλλά δεν πειράζει, νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο. Τα μηνύματα πολλαπλά, τα οποία βγήκαν και στη χθεσινή ημέρα ή τα εξέπεμψαν οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κάλπες πάλι άδειες για να έχουμε σταθερή κυβέρνηση 26 Ιουλίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καλό κάθε προοδευτικό πολίτη παρά τις όποιες διαφωνίες και επιφυλάξεις την Κυριακή να συμβάλλει με την ψήφο του στην προσπάθειά μας να βάλουμε φραγμό σε μια ασίδωτη δεξιά από τον Αλέξη Τσίπρα. Οι εκλογές της Κυριακής είναι η μάχη του Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το κρίσιμο για το λαό είναι να αναδείξει μια 100% μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, και αυτή είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Ψήφο σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο έλεγχο στο νερό. Υποστήριξη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τι κρατάς από όλα αυτά την Κυριακή πηγαίνοντας στην κάλπη, κυρία Μαρή? Οι πολίτες οφείλουν να ακούν τους πάντες, και τον πολιτικό αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ και όλων αυτούς, και να κρίνουν και να μην μένουν στα λόγια τα μεγάλα. Υπάρχει, παρόλη τη, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ας πούμε αλήθειες, και δεν αναφέρομαι βέβαια, δεν θα αναφερθώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τοπικά που διατηρούν τον πλουραλισμό τους, ακούγονται όλες οι φωνές και μπαίνουν θέματα στη διάσταση που τους πρέπει να ακουστούν, να ξεδιπλωθούν προγράμματα. Να ακούν και να κρίνουν και να μην μένουν μπροστά, να πηγαίνουν στην ουσία των πραγμάτων, σε αυτό που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Εμείς εδώ βλέπουμε τις τελευταίες μέρες το εξής φαινόμενο, επειδή η Δευτέρα δεν αργεί και επειδή θα έρθουν πολλά και μεγάλα προβλήματα να σκάσουν στα σπίτια μέσα των ανθρώπων, όπως είναι οι αυξήσεις ρεύματος που έρχονται πάλι, όπως είναι αυτά που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι όπ, στοπ τώρα τα πας, τα οποιαδήποτε πας εσείς δίνετε. Δηλαδή θα αρχίσει να μαζεύεται το πράγμα. Λοιπόν, αρχίζουν σιγά σιγά να μας λένε ότι το είδαμε, το είπε και ο κύριος Κυλακάκης και ο κύριος Κέρτσος, ότι πολλά από αυτά που βλέπετε, ή κάποια, όπως θέλετε, όποια έκφραση χρησιμοποιήσετε εσείς, όποια θέλετε, ότι δεν θα είναι εφαρμόσιμα. Χθες πολύ αργά τον άκουγα σε μία συνέντευξη να λέει έχουμε προβλέψει το δημοσιονομικό, έχει προβλεφτεί δημοσιονομικά, έχουμε πει ότι τόσα θα είναι τα χρήματα, αλλά όμως δεν προβλέπονται οι προσλήψεις αυτές, οι αυξήσεις αυτές στο μεσοπρόθεσμα που κατέθεσαν κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές. Αρχίζουν και το λένε τώρα δειλά-δειλά, ή θα πάρει, τα μεσοπρόθεσμα είναι 3-4 χρόνια. Λοιπόν, οι πολίτες, όλοι όσοι μας ακούν, ας μην τρέφουν αυταπάτες. Δεν υπάρχει θέληση από αυτή την κυβέρνηση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, 4 χρόνια κυβερνούσε. Αυτή η προεκλογική περίοδος είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ήταν σαν να ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι επιτίθενταν στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρχε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας,
Το πώς κυβέρνησε αυτό δεν το είδαμε πουθενά. Δεν γινόταν καμία κρίση επ' αυτού. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μάλλον μπορώ να το εξηγήσω. Πώς δεν μπορώ? Η Νέα Δημοκρατία έβαζε την ατζέντα με την υπεροπλία της στα μέσα και την πρώτη εκλογική περίοδο και τη δεύτερη. Τώρα έθεσε το πάρα πολύ αυτή την προεκλογική περίοδο. Σιώπησαν τα πάντα για να ασχοληθούμε με τη Ροδόπη. Πώς άνοιξε το θέμα με τον εκβιασμό της κυρίας Μπακογιάννη, τον καθαρό εκβιασμό στους πολίτες της Ροδόπης. Κυρία Μαρή, άνοιξε ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο για τα εθνικά μας θέματα, γιατί οι Τούρκοι απέναντι τρίβουν τα χέρια τους. Και με τον ομό εκβιασμό ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να φτάσει να στείλει την τρίτη μέρα μετά τις εκλογές, την τρίτη μετά τις εκλογές, ένα χαρτί και να λέει ότι οι βουλευτές σας, οι βουλευτές της μειονότητας λένε αυτά και αυτά και να βγουν να κάνουν δηλώσεις, ενώ ήξερε πάρα πολύ καλά ότι και ο δικός του βουλευτής που τον απέπεμψε μετά υποκριτικά μετά από μέρες. Λοιπόν, ότι και το δικό του όνομα. Κυρία Μαρή, πιστεύετε ότι είναι σημαντικά και τα εθνικά θέματα, είναι σημαντικά και τα γεωπολιτικά μας, είναι σημαντικά και τα προγράμματα των κομμάτων, άλλα τα έχουμε ακούσει, άλλα δεν τα έχουμε ακούσει καν, δεν έχουν αγγιχτεί καν, υπάρχουν εκείνες οι περιπτώσεις όπως αυτή που αναφέρατε, ότι έτσι σπασμωδικά πάμε σε κάποιες κινήσεις και σε κάποια παρελθέντα τα οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον και τα υπόλοιπα δεν ακούγονται? Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που είπε ότι το αποτέλεσμα του Μάη, στις εκλογές του Μάη, αποτύπωσε την πικρία, την απογοήτευση της πρώτης φοράς αριστερά, που δεν τα κατάφερε να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει, που εν πάση περιπτώσει δεν κατάφερε να πάει σε εκείνο για το οποίο εκλέχθηκε η πρώτη φορά αριστερά στην πρώτη της τετραετία. Δεν κράτησε τις δεσμεύσεις της, τα όσα γίνανε με το δημοψήφισμα. Πιστεύετε ότι 25 του μήνα, 25 Ιουνίου, σε τέσσερις μέρες, δηλαδή με τρεις-τέσσερις μέρες, μπορεί να αλλάξει αυτό, μπορεί να γυρίσει τουμπά, μπορεί ο κόσμος να σκεφτεί ότι εντάξει, σε πλήρωσα, σε πλήγωσα, με πλήγωσες και σε πλήγωσα, δεν έκανες αυτό για το οποίο εγώ σε ψήφισα, αλλά αυτή τη φορά ναι, θέλω να σου δώσω αυτή τη δυνατότητα? Πιστεύετε ότι μπορεί να το καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να το καταφέρει και θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Ο κόσμος μπορεί να πληγώθηκε μετά το δημοψήφισμα θεωρώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα μαγικό ραβδάκι θα κατάφερνε τα πάντα μέσα. Είχε την αγωνία, είχε την προσμονή ότι είναι αριστερά η κυβέρνηση, αυτή είναι αριστερή, άρα πρέπει να τα πετύχει μέσα σε χρόνο ντετέ, μέσα σε χρόνο που δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πλήγωσε εκείνη την περίοδο τον κόσμο, λοιπόν, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που κατόρθωσε να τη χώρα να τη σύρει από τον γκρεμό. Στον γκρεμό ήμασταν. Στον γκρεμό είχαμε κατρακυλήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να... Αυτό ο κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι ναι, με τη φορολόγηση και όλα αυτά τα χρήματα αυτά, τα 40 δις, τα περιβόητα που συνεχώς τα αναφέρουμε, αλλά κανένας δεν φαίνεται να καταλάβει. Όχι κανένας. Μην είμαι υπερβολική, ότι ο κόσμος δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι με αυτά τα χρήματα η χώρα μπόρεσε και δανείστηκε, η χώρα μπόρεσε να βγάλει την πανδημία. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε πράγματα. Δεν έκανε πράγματα. Τα νοσοκομεία ποιος τα στήλωσε στα πόδια του, ώστε να μπορούν έτσι και με τον τρόπο που μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Ξέρετε, τη νοσοκομεία παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα πεντάευρα στα νοσοκομεία, τις ασφαλιστικές εισφορές και όλα αυτά, τους καταχρεωμένους ανθρώπους στα νοσοκομεία, που ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το κατήργησε. Τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ,
ποιος τα είχε αυξήσει. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνά ο κόσμος, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνά ο κόσμος, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Πόσα έργα ανά την Ελλάδα ξεμπλόκαραν, μην πάτε μακριά, εδώ τα δικά μας, δρόμους Μεσαράς, ο ΒΟΑΚ. Λοιπόν, έργα υποδομής που είχαν ενταχθεί στο Φιλόδημο και αφορούν την πόλη του Ηρακλείου. Αυτά είναι έργα που μέσα στη γενικότερη κατήφια του κόσμου και την προσδοκία για πολλά περισσότερα πράγματα, ενώ ψήφιζε κυβερνήσεις που τον, τι να πούμε τώρα, που τον πατούσαν κάτω, που τον χρεοκόπησαν. Ήθελαν μέσα σε 4 χρόνια, θέλαμε όλοι είχαμε αυτό ότι όλα θα τα κάνουμε όλα τέλεια και όλα, μέσα σε 4 χρόνια, και δεν έδωσαν στο ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία το 19 να κυβερνήσει πραγματικά χωρίς την Ευρώπη από πάνω από το κεφάλι του, όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα. Γιατί να μιλήσουμε για την ΕΡΤ που ξανά άνοιξε? Ποιος την έκλεισε την ΕΡΤ, ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί θέτε να μιλήσουμε για τους καθηγητές που είχαν βγει σε διαθεσιμότητα και επανήλθαν? Για τις προσλήψεις που γίνονται ακόμα, που έγιναν το καλοκαίρι στην παιδεία και ήταν δρομολογημένες από το ΣΥΡΙΖΑ? Για τις αυξήσεις στους μισθούς που στις συντάξεις που γίνονται τώρα και είναι νόμοι ψηφισμένοι από το 17. Αυτά ο κόσμος τα ξέρει. Δεν μπορεί να μην τα ξέρει, γιατί εκτός από την τηλεόραση που βομβαρδίζει συνεχώς την προπαγάνδα, υπάρχει προπαγάνδα κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, ένα κόμμα υπάρχει, ένα κόμμα προβάλλεται. Οι δημοσιογράφοι που παίρνουν συνέντευξη είναι σαν να λειτουργούν ως εκπρόσωποι αυτού του κόμματος. Δεν είναι, ας πούμε, πια αλήθειες. Τα βλέπουμε. Υπάρχουν όμως μέσα μαζική. Υπάρχουν όμως και τα social που ο κόσμος δεν μπορεί να μην ενημερώνεται. Γύρισα και εγώ και η σύντροφή μου, όλοι γυρίσαμε όλο το νομό στο κάθε χωριό. Ο κόσμος τι έλεγε? Πάντα, πώς θα βγάλει το μήνα, πώς θα βγάλει την εβδομάδα. Πάντως κυρία Μαρή, η άδεια τσέπη δεν έχει να κάνει και δεν ευθύνεται γι' αυτό ένα μέσο ενημέρωσης. Έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθείτε. Δεν ευθύνεται ένα μέσο ενημέρωσης για το πολιτικό πρόγραμμα ενός κόμματος. Μιλάω γι' αυτό, έτσι, κυρία Δουλγεράκη, ότι απλά δεν αφήνουν να ξεδιπλωθούν τα προγράμματα και να επικοινωνήσουν όταν σε βομβαρδίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ότι τι συντάξει τι έκανε. Μα από τη στιγμή, που έχει. Όχι, κυρία Μαρή, μην πούμε σε αυτή. Έκατσε κανένα να δει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να κάτσει να το αναλύσει? Που μας κράδαιναν τα χαρτιά. Ο Σκέρτσος δεν έλεγε ότι αυτό κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και βγαίνει μετά ο Βορύδης και λέει «Μα αυτό δεν είναι νόμο, δεν μπορεί να το κάνει». Η κυρία Βούλτευση να κρατάει ένα χαρτί από μια εφημερίδα και να είναι δίπλα της ο κύριος Μαμουλάκης που γνωρίζει την τουρκική γλώσσα και να λέει αυτή η προπαγάνδα. Και σας λέω, όχι ότι δεν έκανε λάθη ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και έκανε. Αλλά το τίμημα που πλήρωσε σε αυτές τις εκλογές είναι πολύ βαρύτερο από αυτό που το αναλογεί. Να σας πω, κυρία Μαρή, όποιος έκανε καλά έκανε, όποιος δεν έκανε κακός δεν έκανε, αλλά πρέπει και ο καθένας από όλους εσάς μεμονωμένα, αλλά και όλοι μαζί, νομίζω ότι πρέπει να βλέπετε αυτό το οποίο δεν έγινε από τη δική σας την πλευρά. Βεβαίως, για να υπάρχει το αποτέλεσμα, του Μάη. Δεν προχωράει αυτό, τίποτα. Ωραία. Δεν προχωράει, αλλά δεν μπορούμε να μην θέτουμε και τα πράγματα. Εδώ βλέπετε, σιωπητήριο για τα πάντα. Γίνεται το ναυάγιο, δεν πρέπει να το συζητήσουμε? Όχι, δεν πρέπει να συζητηθεί. Μα κυρία Μαρή, μιλάτε σε ένα μέσο. Μισό λεπτό, το είπατε στην αρχή. Δεν μιλάω για τη δική σας εκπομπή, για τον όμιλο Καν, σαφέστατα. Αλλά για τις συνθήκες που έγινε. Αυτό το είπατε στην αρχή. Ακούστε με. Τώρα είναι σημείο της πολιτικής σας αυτό που σας ρώτησα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Να μιλήσουμε για το ποια είναι η συμπεριφορά και τα επικοινωνιακά από τα μέσα
ενημέρωσης της Αθήνας δεν με αφορά αυτό. Είσαστε σε ένα σταθμό και το είπατε από την αρχή και για όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλήσατε, που υπάρχει ο πλουραλισμός, που ακούγονται όλες οι φωνές σας. Μείνετε εκεί, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι στο τέλος, ξέρετε, δεν χάσατε επειδή ήταν τα μέσα ενημέρωσης, υπήρξαν άλλα δεδομένα. Σας ρωτώ το εξής. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σας ρωτώ το εξής. Πρέπει ωστόσο να το πάτε βήματα παρακάτω, να το προχωρήσετε. Με αυτή την έννοια το λέω. Σας ρωτώ λοιπόν το εξής. Επειδή όλοι λένε τώρα στο τέλος η κάλπη είναι άδεια, και θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, γιατί το ακούω πάρα πολλές φορές, ότι ξέρετε, εμείς πήγαμε και ψηφίσαμε, μα είναι μια καινούργια εκλογική αναμέτρηση και απαιτείται να πάμε να ψηφίσουμε. Δεν έχει να πούμε ότι επειδή ψήφισα την πρώτη φορά, επειδή υπήρχε ο Σταυρός κλπ. Ξέρετε, γιατί εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Είναι μια καινούργια εκλογική αναμέτρηση. Προκηρύχθηκαν καινούργιες εκλογές. Δεν έχουν να κάνουν με τη συνέχεια εκλογικής διαδικασίας 21η του Μάη. Άρα πρέπει όλοι να έχουμε εκείνη τη συμμετοχή. Οι κάλπες είναι άδειες. Σας λέω λοιπόν, οι κάλπες είναι άδειες. Το αποτέλεσμα θα το κρίνει ο καθένας από εμάς που θα πάει να ψηφίσει. Κυρία Μαρή, σε περίπτωση που ο κόσμος επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία, τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Αυτό θέλω να μου πείτε και είναι το τελευταίο που σας ρωτάω. Αυτό που εξαρτάται και με τι ποσοστό θα την εκλέξει. Εμείς φοβόμαστε, αυτό που φοβίζει είναι αυτή η αλαζονία που την έχουν επιδείξει όχι όλα τα στελέχη, αλλά το είδαμε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο και ασίδωτο, ένα ισοπεδωτικό κράτος, μια κυβέρνηση η οποία θα θεωρεί, επειδή έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, την υπεροπλία λοιπόν αυτή, ότι μπορεί να δρά ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, να υπάρχει μια... γιατί μου είπατε αν αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ο κόσμος, τα διλήμματα, το είπατε, το θέσατε πάρα πολύ σωστά, κυρία Δουλγεράκη, ότι αυτές είναι νέες εκλογές και δυστυχώς στο μεσοδιάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής διαδικασίας ήρθαν στην επιφάνεια τόσα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που την ταλανίζουν, όπως είναι, ας πούμε, το θέμα της υγείας, το τρομερό θέμα της υγείας. Είδαμε ανθρώπους να πεθαίνουν στα πεζοδρόμια περιμένοντας το ΕΚΑΒ. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό και μας σοκάρει. Είδαμε δηλώσεις από έναν εξαίρετο επιστήμονα και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι είναι θέμα κόστους, είναι θέμα, θα γίνεται διαλογή, πρέπει να γίνεται μια διαλογή, πρέπει να διαβαθμίζουμε, να βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Είναι καρκινοπαθής, άρα κοστίζει, άρα τον αφήνω. Είναι πράγματα που εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμος δεν τα πρόσεξε και δεν κατάλαβε το τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί το κάθε κόμμα, όπως είπα προηγουμένως, ξεδιπλώνει την πολιτική του και ο κόσμος πρέπει να έχει τα μάτια του και τα αυτιά του ανοιχτά. Όταν μιλάμε, όταν έρχεται και σου λέει, και αυτό ακούστηκε, ότι εγώ θα αλλάξω το Σύνταγμα, θα φέρω ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αυτό τον κόσμο πρέπει να τον βάλει σε περισυλλογή. Τα ελληνικά πανεπιστήμια τα έχεις στηρίξει έτσι όπως πρέπει για να φέρεις τα ιδιωτικά. Το πρώτο μέλημά σου ήταν να φέρεις την πανεπιστημιακή αστυνομία. Λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο κόσμος πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι τι, ότι θα φτάσουμε... Έτσι, τώρα ξεφεύγουμε από τα κολέγια που και αυτά θα ανθούν και θα λουλουδίζουν, γιατί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής 20.000 παιδιά τώρα που έδωσαν πανελλήνιες θα μείνουν εκτός. Κολέγια λοιπόν, ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο κόσμος ξέρετε που θα φτάσει, κυρία Δουλγεράκη, και ας μην ακουστεί λαϊκίστικο αυτό που θα πω, να πουλάει τα χωράφια του. Τώρα ζορίζονται πάρα πολύ να σπουδάσει τα παιδιά του, να πουλάει τα χωράφια του, τα σπίτια του, για να μορφώσει τα παιδιά του.
Μάλιστα. Εκεί θα φτάσουμε. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Οι τελευταίες κουβέντες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να έχω, έπρεπε να είχα κλείσει ήδη, αλλά για να κάνετε τον επίλογο. Μία, τι θέλουμε να πούμε σε αυτόν τον κόσμο. Τα διλήμματα που τίθενται είναι τα εξής. Ισχυρή κοινωνία, ισχυρό κοινωνικό κράτος, όχι όποιος δεν έχει πεθαίνει, μία ισχυρή δημοκρατία. Δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι απλά πράγματα αυτό. Όχι απαξίωση του κράτους δικαίου. Μία οικονομία ισχυρή επίσης, που θα στηρίζει τον πολίτη αυτό που έχει ταλανιστεί ιδιαίτερα τα πολλά τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Μία αξιοπρέπεια του ανθρώπου στον εργασιακό του χώρο. Λοιπόν, και γενικώς η ασφάλεια που ένιωσε ο πολίτης με όλα αυτά που συμβαίνουν να καταραίει. Και μια βέβαια δημόσια υγεία, παιδεία και πολιτισμό. Τα κοινωνικά αγαθά υγείας, παιδείας, πολιτισμού, νερό, να παραμείνουν δημόσια αγαθά. Να παραμείνουν. Κυρία, η υπηρεσία του πολίτη, κυρία, για τον πολίτη. Κυρία Μαρία Μαρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.